νέο οπτικό υλικό που δείχνει η γυναίκα να ξυλοκοπείται από αστυνομικό της ομάδας δράσης στις 9 Μαρτίου στα επεισόδια της Νέας Μήνης φαίνεται να παραδόθηκε, όπως αποκαλύπτουμε σήμερα, στην ελληνική αστυνομία από το ίδιο το θύμα της καταγγελόμενης επίθεσης. Το υλικό αυτό, να πούμε ότι δεν είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ή αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Οι νέες καταγγελίες και το άγνωστο σήμερα, μέχρι σήμερα υλικό, λοιπόν, προέκυψαν στα πλαίσια εξέτασης περιστατικού που είχαμε γνωρίσει από με μηχανή της ομάδας δράση να ανεβαίνει σε έναν πεζόδρομο και να χτυπά έναν νεαρό με τη μοτοσυκλέτα. Σχετική έρευνα ανέλαβε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, βρήκε τους αστυνομικούς της ομάδας δράση, βρήκε τον νεαρό, ο οποίος αρχικά κατήγγειλε ότι πέρα από την παράσυρση με το δίκυκλο, δέχτηκε στη συνέχεια χτυπήματα με αστυνομική ράβδο στο κεφάλι από αστυνομικό της ίδιας ομάδας. Όμως αυτό δεν σταμάτησε εδώ, διότι κλείθηκε να καταθέσει και μία φίλη του που επιβεβαίωσε ότι ο γνωστός της ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς, όμως και η ίδια ανέφερε ότι δέχτηκε χτυπήματα και εξυβρίστηκε από ενστόλους. Και αυτό που είναι ακόμα σημαντικότερο είναι ότι κατέθεσε οπτικό υλικό δικό της που δείχνει αστυνομικό να την χτυπάει με χέρια και πόδια αλλά και να την τραβάει από τα μαλλιά. Με την ελληνική αστυνομία, Ράνια να εξετάζει ήδη το οπτικό υλικό και να επεκτείνει την έρευνα σε πιο μεγάλη ομάδα αστυνομικών.